Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή, αλλά και την πιο μεγάλη ευλογία να έχουμε στο λίχνο μας και στην εκπομπή αυτή τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Θανάσιο. Ο Σεβασμιότατος ήρθε στην πόλη μας και με κάποια ευκαιρία καλεσμένος του Οδοτητρικού Συλλόγου, αλλά και της Ιεράς Μονής Οπλού για κάποιες εκδηλώσεις. Εμείς τον παρακαλέσαμε και με πολύ χαρά δέχτηκε να αφήσει αυτή την εδώ την εκπομπή. Σεβασμιότατε, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, κύριε. Καλώς ήρθατε στην πόλη μας, την ευχή σας. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτόν τον χαιρετισμό, Χριστός Ανέστη. Τι σημαίνει η Ανάσταση για τη ζωή του πιστού στη ζωή μας? Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή και την ευκαιρία που μου δίνετε να έχουμε αυτή τη συνάντηση στον τηλεοπτικό σταθμό και να ευχαριστήσω και τον Μητροπολίτη, τον Άγιο Πατρόν για την ευλογία που μου έδωσε να είμαι σήμερα εδώ και για τη μεγάλη αυτή χαρά που έχω να βρίσκομαι στην ευλογημένη αυτή πόλη. Και αυτό το οποίο λέμε αυτή την περίοδο που εκφράζει όλη την εμπειρία της Εκκλησίας, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, είναι αυτό το οποίο η Εκκλησία βιώνει κάθε μέρα. Γιατί αν βγάλουμε την Ανάσταση από τη ζωή της Εκκλησίας, τότε όλα είναι μάτια πλέον, όπως και ο Απόστολος Παύλος το λέγει, διότι ο θάνατος δεν καταργείται και παραμένουμε δέσμοι του θανάτου και άρα το Ευαγγέλιο και ο Χριστός δεν μας ελευθέρωσε πραγματικά από τα δεσμά αυτά. Ενώ η Ανάσταση του Κυρίου και κατά συνέπεια η δική μας Ανάσταση είναι αυτή η οποία μαρτυρεί ότι όντως ο Κύριος έγινε για μας άνθρωπος, αληθώς έπαθε και αληθώς ανέστη. Και η Ανάσταση είναι η σφραγίδα της εμπειρίας της Εκκλησίας, η σφραγίδα της πίστης μας, είναι η προσδοκία της δικής μας Αναστάσεως. Σεβασμιότατε, πολλές φορές στο σχολείο, γιατί είμαστε εκπαιδευτικοί, λέμε στα παιδιά αυτό ακριβώς το οποίο είπατε. Μερικές φορές όμως φορές εισπράττω ότι, κύριε, συνέχεια για το θάνατο μας λέτε. Και η Εκκλησία ακριβώς αυτό μας λέει. Θανάτο, θάνατο, πατή σας. Και ήθελα να σας ρωτήσω ότι τελικά ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι μιλώντας για το θάνατο, η Εκκλησία, ότι τον κατανικάμε την Ανάσταση του Χριστού μας και θέλουμε να μείνουμε εκεί. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και τα παιδιά πολύ ωραία έχουν συλλάβει αυτό το νόημα, γιατί ο θάνατος για μας δεν είναι απλά μόνο το βιολογικό γεγονός του θανάτου. Θάνατος είναι όλο το φάσμα της ζωής μακράν του Θεού. Ο βιολογικός θάνατος που το σώμα μας θα αποθάνει και θα χωριστεί από την ψυχή είναι ένα μέρος ή μάλλον συνέπεια ακόμα του πραγματικού θανάτου. Αυτό το βλέπουμε από την Αγία Γραφή, όπου ο Θεός είπε στον Αδάμ ότι κατά την ημέρα που θα φάτε από τον καρπό θανάτου αποθανείστε. Και πέθαναν αυτόματα την ίδια ώρα που εξέπεσαν από την εντολή του Θεού, απέθαναν οι πρωτόπλαστοι και βιολογικά πέθαναν μετά από πολλά χρόνια. Ο θάνατος λοιπόν δεν είναι το βιολογικό γεγονός μόνο, αλλά είναι η όλη ζωή μακράν του Θεού. Άρα όταν λέμε ότι ο Θεός επάντησε τον θάνατο, δεν εννοούμε ότι απλώς μας ελευθέρωσε από το βιολογικό γεγονός, το οποίο αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, αφού αποθνίσκομαι ακόμα, αυτό θα γίνει με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και θα καταργηθεί έσχατος εχθρός ο βιολογικός θάνατος, αλλά ήδη ο θάνατος κατηργήθη, γιατί μπορούμε πλέον να ζούμε μαζί με τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία Του. Και η Θεία Λειτουργία και η μετοχή μας στα μυστήρια και η μετοχή μας στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτή είναι όντως η κατάργηση του θανάτου. Άρα τα παιδιά διατυπώνουν ένα πολύ σωστό ερώτημα, γιατί θεωρούν ότι ο θάνατος για τον οποίο η Εκκλησία μιλά είναι ο θάνατος ο βιολογικός, ενώ ο θάνατος για μας είναι όλο το φάσμα της μεταπτωτικής ζωής. Σας μένετε, ήταν να παράσουμε σε ένα άλλο θέμα.
Επιτρέψτε μου να είναι λίγο προσωπικό. Γνωρίζω έτσι από την ζωή σας ότι ήσασταν ιεραρχός στο Άγιον Όρος, μετά κατεβήκατε στην Κύπρο και γίνατε Μητροπολίτης. Η Ιερά Σύνοδος σας εξέλεξε Μητροπολίτη. Τι μπορεί να σημαίνει, και πρέπει να σας πω ότι το χαίρομαι πάρα πολύ, διότι κάποιος που είναι μοναχός εκλέγεται Μητροπολίτης. Ενώ συνήθως έχουμε άλλους τρόπους. Εκεί σταματώ. Αλλά ήθελα να... Και βλέπω φοράτε και το μοναχικό καπέλο, που αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μένει κανείς σε αυτή τη μοναχική. Συγχωρέστε με αν μιλάω προσωπικά σας. Όχι, ελεύθερα. Ναι, είναι γνωστό ότι ήμουν στο Άγιον Όρος για πολλά χρόνια. Όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο, προτίμησα να πάω στο Άγιον Όρος, γιατί αυτός ο τρόπος ζωής με έθελγε, και στη συνέχεια, μετά από αρκετά χρόνια, κατόπιν προσκλήσεως του Μακαριωτάτου, τότε Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου, και με την ευλογία του Σεβαστού Γέροντος Ιωσήφ της Μονής Βατοπεδίου, και με την εντολή του, γιατί εγώ δεν ήθελα να φύγω από το Άγιον Όρος. Ναι, με την εντολή του, την αυστηρά εντολή του μάλιστα, μαζί με τρεις άλλους αδελφούς, πήγαμε στην Κύπρο προκειμένου, κατά την εντολή της Μονής μας, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την πατρίδα μας. Στη συνέχεια έγινε ηγούμενος στη Μονή Μαχαιρά και μετά εξελέγει Μητροπολίτης Λεμεσού. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι το διαφορετικό, εκτός αν εξαιρέσουμε τα εξωτερικά πράγματα, γιατί η ζωή του μοναχού είναι μια ζωή αφιερωμένη στο Θεό, το ίδιο και περισσότερο του επισκόπου. Δεν έχει σημασία τόση εάν κανείς προέρχεται εξωτερικά από μια μονή ή δεν προέρχεται, αλλά ο τρόπος ζωής. Και πράγματι ομολογώ ότι μετά από την χειροτονία μου σε επίσκοπο, που είχα την ευκαιρία πλέον να συναναστραφώ από κοντά με αρκετούς επισκόπους και της Ελλαδικής Εκκλησίας και άλλων εκκλησιών, συνήντησα Αγίους Επισκόπους, όπου με πολύ αγάπη και πολύ αγωνία για το ποιμνιόν τους καθημερινά αγωνίζονται. Μπορεί να μην έχουν την εξωτερική άσκηση την οποία έχουν οι μοναχοί, αλλά έχουν όμως έναν άλλον αγώνα, πολύ πιο δύσκολο μπορώ να πω. Ναι, κάτι που λέω συχνά όταν βρίσκομαι σε μοναστήρια και στο Άγιον Όρος όταν πάω και με παρακαλούν οι πατέρες να τους πω κάτι, λέω το εξής πράγμα. Όταν ήμουν στο Άγιον Όρος μοναχός και υποτακτικός στο μοναστήρι, εγνώριζα πώς πολεμά ο διάβολος τον άνθρωπο. Διότι ήμουν ένας απλός μοναχός, ιερομόναχος, μετά έγινα πνευματικός, ήξερα πώς πολεμείται ένας άνθρωπος από τον Σατανά και από τον εαυτό μου με τα πολλά μου πάθη, αλλά και από τους αδερφούς που έρχονταν εκεί να εξομολογηθούν. Όταν έγινα επίσκοπος όμως, είδα πώς πολεμά ο Θεός στην Εκκλησία, πώς πολεμά ο διάβολος στην Εκκλησία. Και πραγματικά σας ομολογώ ότι εάν των μοναχών τον πολεμά ένας δαίμονας, την Εκκλησία την πολεμούν τα τάγματα των δαιμόνων όλα. Γι' αυτό οι επίσκοποι μας είναι στην πρώτη γραμμή. Γι' αυτό πρέπει να τη χάνουν των προσευχών και της αγάπης του πιστού λαού, διότι σηκώνουν πράγματι ένα μεγάλο σταυρό που είναι αθέατος, δεν τον βλέπουν οι άνθρωποι. Μπορεί να βλέπουν την εξωτερική λαμπρότητα του αξιώματος, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν, όπως τουλάχιστον εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω, ότι όλα αυτά κρύπτουν μια μεγάλη μαρτυρική πορεία για το καλό της Εκκλησίας. Και γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε για τους επισκόπους μας και να τους αγαπούμε και να τους ζεσταίνουμε με την αγάπη μας, για να μπορούν και αυτοί ως άνθρωποι να βαστάσουν το δικό τους σταυρό. Η αγιότητα δεν είναι μόνο στην έρημο, η αγιότητα είναι μέσα στην Εκκλησία. Και ομολογώ πράγματι ότι συνήντησα και συναντώ πολύ εναρέτους επισκόπους
ήταν μια αποκάλυψη για μένα, γιατί δεν διστάζω να ομολογήσω ότι όσο χρόνο ήμουν στο μοναστήρι έβλεπα και εγώ τους επισκόπους με κάποια αναδιαφορία. Νόμιζα ότι δεν έχουν και τίποτα να πράξουν το ιδιαίτερα, ας πούμε, σημαντικό. Δεν γνώριζα από κοντά τη ζωή των επισκόπων. Όμως είναι στην πρώτη γραμμή της Εκκλησίας και χρήζουν πολλών προσευχών και πολλής αγάπης για να βγάλουν πέρα αυτόν τον δρόμο τον οποίο καλούνται από τον Θεό να βαδίσουν. Σημαίνεται, επιμαρτυρώ και εγώ, χωρίς να είμαι κοντά στον επισκοπό μας, παρόλο που θα πρέπει να είμαστε όλοι κοντά στον επισκοπό μας, αυτό είναι ένα άλλο θέμα βέβαια, βλέπω έτσι έξω λίγων το πόσο αγώνα, όταν δέχεται στο γραφείο ή δέχεστε και εσείς στο γραφείο σας τόσο κόσμο με τα προβλήματά του, με τα πάθη τους, αλλά πόσο αγώνα και πόση προσωπική έτσι πνευματική ζωή πρέπει να έχουν για να μπορέσουν όλα αυτά να τα βαστάσουν. Μιλήσατε προηγουμένως, μ' άρεσε αυτό πάρα πολύ, που είπατε, αν τον άνθρωπο τον πολεμάει ένας δαίμονας, τον επίσκοπο και την εκκλησία του γενικότερα. Μπορείτε να μας πείτε έτσι κανένα παράδειγμα για να γίνεται λίγο πιο... Με συγχωρείτε, δεν θέλω να πω σε προσωπικά, αλλά νομίζω αυτά είναι πιο... Κοιτάξτε, μέσα από την... Εγώ ξέρω ένα περιστατικό και να σας πω, αμέσως μου ήρθε στο μυαλό, όχι μόνο διότι λέγεστε και Αθανάσιος, αλλά το περιστατικό που έγινε και με το Μέγα Αθανάσιο. Ναι, ναι. Και δεν ξέρω αν... Ναι. Κοιτάξτε, για κάθε άνθρωπο υπάρχουν περιπτώσεις πολέμων. Και εγώ, δόξα τω Θεώ, στη δική μου ζωή είχα πειρασμούς και θλίψεις στην επισκοπική μου διακονία. Ευχαριστώ βέβαια τον Θεό για αυτό όλα, αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο ένα μεμονωμένο γεγονός. Ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία γίνεται με πολύ κόπο και με πολύ δυσκολία. Το παραμικρό πράγμα που πάμε να κάνουμε, ένα φυλάδιο να τυπώσουμε, θέλει κόπο, θέλει αγωνία. Στέκει μπροστά ο πειρασμός και θα το χαλάσει. Βέβαια, πιστεύω ότι ο Θεός επιτρέπει αυτό για να επαληθεύεται αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι η υπερβολή της δυνάμειος ή του Θεού και μη εξημών. Για να φαίνεται ότι το έργο τελικά ο Θεός το κάνει και όχι οι άνθρωποι. Για να μην πιστέψουμε ποτέ ότι εμείς κάνουμε κάτι λόγω των ικανοτήτων μας, αλλά ότι ο Πανάγαθος Θεός είναι αυτός ο οποίος ενεργεί τα πράγματα της Εκκλησίας και χωρίς το Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το δύσκολο στη ζωή του επισκόπου είναι ότι όλοι θα πάνε στον επίσκοπο, ο καθένας να πει τα παράπονά του, τους λογισμούς του, τις απαιτήσεις τους, τις δυσκολίες τους, τα προβλήματά τους, αλλά κανένας δεν πάει να πει ένα καλό λόγο, ελάχιστοι άνθρωποι. Και μετά ο επίσκοπος είναι άνθρωπος, θέλει και αυτός κάπου να πει τα δικά του του βάρη, το δικό του προβληματισμό, τη δική του αγωνία. Δεν είναι εύκολο να βρει κανείς τέτοιους ανθρώπους να βαστάσουν το δικό σου φορτίο. Και βαδίζει κανείς ένα δρόμο δύσκολο. Ο Θεός όμως βοηθά. Ξέρετε, θυμούμε όταν ήμουν στο Άγιον Όρος σε μια πανήγυρη, που εκεί, όπως και στην Κύπρο γίνεται εκ παραδόσεως αυτό, ο επίσκοπος ενδύεται τα άμφια του πρώτης θείας λειτουργίας εκτός του ιερού βήματος στο μέσο με μια ειδική ιεροτελεστία που οι διάκονοι εκεί ενδύουν τον επίσκοπο κτλ. Και σε μια πανήγυρη λοιπόν κάποιος επίσκοπος λειτουργούσε και εγώ παρακολουθούσα, κρατούσα κάποια άμφια και παρακολουθούσα την ένδυση του αρχιερέως, ο οποίος στεκόταν εκεί και γινόταν όλα, ας πούμε, από μόνα τους, χωρίς ούτε να καταβάλει κάποια προσπάθεια, οι διάκονοι τον ένδυαν, οι πρεσβύτεροι κτλ. Τα έβλεπα αυτά και έλεγα, γιατί όλη αυτή η περιποίηση, ας το πούμε, γιατί όλη αυτή η φροντίδα να τον ντύσουν, να τον κάνουν, να τον φτιάξουν. Και είχα, να σας πω έτσι, λογισμούς όχι καλούς. Δίπλα μου ήταν ένας ιερομόναχος, ενάρετος άνθρωπος,
πολύ ενάρετος άνθρωπος, ο οποίος ζει μέχρι σήμερα, με σωστή θεολογία και εκκλησιολογία, και γυρίζει και μου λέει έτσι χαμηλόφωνα: «Ξέρεις γιατί υπηρετούν έτσι το δεσπότη?» Λέω: «Όχι», του λέω, «αλλά μου κάνει εντύπωση». Μου λέει: «Κοίταξε, ο επίσκοπος είναι όπως το χειρούργο. Ένας χειρούργος δεν μπορεί την ώρα που κάνει εγχείρηση να λέει πολλά πράγματα ή να περισπάται, να ψάχνει τα συρτάρια, να βρει μαχαίρια, βελόνια, ψαλίδια κτλ. Κάνει το χέρι του έτσι και λέει ένα αριθμό και αμέσως του δίνουν το ανάλογο εργαλείο. Δεν πρέπει να χάνει χρόνο ούτε να περισπάται σε οτιδήποτε, και αυτοί που είναι γύρω του πρέπει να είναι τόσο έτοιμοι ώστε αμέσως να του δίνουν ό,τι χρειάζεται για να μπορεί να κάνει την εγχείρηση απερίσπαστος και γρήγορα, διότι δεν μπορεί να έχει χρόνο». Μου λέει ότι ίδιο και ο επίσκοπος δεν μπορεί να περισπάται. Πρέπει όλοι εμείς να διακονούμε τον επίσκοπο ώστε απερισπάστος να τελέσει την Θεία Λειτουργία. Και βέβαια το κατάλαβα, αλλά το κατάλαβα μετά που έγινα και εγώ επίσκοπος αυτό, ότι η αποκορύφωση του έργου του επισκόπου είναι η Θεία Ευχαριστία. Και ο επίσκοπος οφείλει ως εις τύπον Χριστού ευρισκόμενος να προσφέρει την Θεία Ευχαριστία υπερ όλου του λαού του Θεού. Και αυτό και η παρουσία του μέσα στη Θεία Λειτουργία έχει αυτήν όλη το απερίσπαστον του και την διακονία του από όλους τους υπολείπους, γιατί ακριβώς απερισπάστος ο ίδιος πρέπει να βρίσκεται ενώπιον του Θεού. Και αυτό βέβαια και σε όλη την ζωή του, γιατί είναι τεράστιο το έργο το οποίο έχει να επιτελέσει, και η προσοχή του και η προσευχή του πρέπει να είναι συνεχώς σε ένταση για να μπορεί να ανταποκρίνεται στα υψηλά του καθήκοντα. Διότι οι άνθρωποι προσβλέπουν στον επίσκοπο και το παραμικρό ανθρώπινο ψεγάδι μπορεί να γίνει αιτία να απολυστεί μια ψυχή, να γίνει πρόσκομα για τη σωτηρία της. Και βέβαια ο Θεός να μας ελύσει και να μας συγχωρέσει, διότι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, αλλά έχουμε να παλέσουμε καθημερινά με τις δυσκολίες και τις δικές μας και των αδερφών μας. Σεβασμιότατε, μιλώντας έτσι για τον επίσκοπό μου, ήθελα να επιμείνουμε λιγάκι, διότι δυστυχώς δεν έχουμε πολύ καταλάβει τη σημασία του επισκόπου στη ζωή μας. Το λέει η λέξη επίσκοπος, επισκοπών, και είναι αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως, το περιγράψατε. Ήθελα να μείνουμε λιγάκι, διότι νομίζω έχει ανάγκη ακόμα, έχουμε ανάγκη όλοι μας, όπως εσείς είχατε το λογισμό που περιγράψατε προηγουμένως, όλοι μας έχουμε τέτοιους λογισμούς, αλλά θα πρέπει τον επίσκοπό μας, ακριβώς επειδή είναι στύπων και τόπων Χριστού, αυτό το πράγμα να το συνειδητοποιήσουμε, να το καταλάβουμε εμείς πως πίμνιο. Και ήθελα έτσι κάτι παραπάνω, ναι, να μας πείτε. Ο επίσκοπος είναι πατέρας μας, πατέρας της Εκκλησίας, και δεν εξαρτάται τόσο από την προσωπική του αγωγή ή αρετή μάλλον αυτή η θέση, όσο από τον θεσμό. Ο Θεός, ο οποίος έθεσε εις την Εκκλησία τους θεσμούς των επισκόπων, των πρεσβυτέρων, των διακόνων, των διδασκάλων, όλα τα χαρίσματα αυτά, δεν αναιρεί τα χαρίσματά του. Και όπως λέγει το Ευαγγέλιο, ο Κύριος, ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου, μισθών προφήτου λείψεται. Ανεξάρτητα από ποιος είναι ο επίσκοπος σαν άνθρωπος, ή αν κάνει ή δεν κάνει λάθη, αυτό δεν έχει σημασία τόσο. Εάν εμείς βλέπουμε τον επίσκοπό μας ως πατέρα της Εκκλησίας και πατέρα μας, και τον αγαπούμε και προσευχόμαστε για αυτόν, τότε και ο επίσκοπος ως άνθρωπος θα πορεύεται πιο καλά και πιο σωστά την επισκοπική του πορεία. Εάν αντίθετα εμείς κατακρίνουμε τον επίσκοπο και μειώνουμε το πρόσωπο του επισκόπου εις την Εκκλησία, τότε τα πράγματα γίνονται χειρότερα και για μας και για την Εκκλησία.
Διότι ο Θεός δεν, ναι, δεν θέλει ο Θεός, όπως λέγει στη Γραφή, μία άψαστε των Χριστών Κυρίου. Ο Επίσκοπος είναι αυτό το οποίο το Πνεύμα το Άγιο τον έθεσε στη θέση εκείνη. Δεν μπορούμε εμείς να καταργούμε το θεσμό αυτό για ανθρώπινους λόγους, που δεν ξέρουμε εάν εμείς έχουμε άδικο ή έχουμε δίκιο. Αυτό δεν είναι δικό μας έργο. Η αγάπη μας και η προσευχή μας πρέπει να είναι πάντοτε στραμμένες στους επισκόπους μας και στους ποιμένες της Εκκλησίας και στους πρεσβυτέρους μας. Σημασμένετε, λέγοντας αυτά, πήγα να σας διακόψω. Ήθελα να σας πω ότι πολλές φορές μπορεί να μην λέμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι, αλλά στο θέμα αυτό το συγκεκριμένο προτεσταντίζουμε. Δηλαδή, ναι. Ομολογουμένως υπήρχε, μπορώ να πω, μέχρι προ λίγων χρόνων, λόγω μιας θεολογικής άγνοιας και απαιδευσίας, μια περιφρόνηση ή πώς να την χαρακτηρίσει κανείς, μια άγνοια για το πόσο σημαντικό πράγμα είναι η θέση του Επισκόπου στην Εκκλησία. Και γι' αυτό το λόγο νομίζαμε ότι μπορεί κανείς να ζει χριστιανικά, το λέγω εντός εισαγωγικών, και με ευσέβεια, χωρίς να έχει άμεση σχέση με τους ποιμένες της Εκκλησίας και με τον Επίσκοπο. Αλλά αυτό το πράγμα, όπως είπατε, μυρίζει προτεσταντισμό. Δεν γίνεται. Η Εκκλησία υπάρχει εκεί όπου υπάρχει ο Επίσκοπος, και ο Επίσκοπος υπάρχει εκεί που υπάρχει η Εκκλησία. Ούτε ο Επίσκοπος είναι παράνω της Εκκλησίας, ούτε η Εκκλησία είναι παράνω των Επισκόπων, αλλά είναι ένα σώμα. Γι' αυτό, όπως για να υπάρχει κανονική τέλεση των μυστηρίων επιβάλλεται η παρουσία κανονικού Επισκόπου, το ίδιο πράγμα και στη δική μας ζωή, χωρίς την σχέση αυτή προς τον Επίσκοπό μας, προς τους πατέρες μας, δεν μπορούμε να προοδεύσουμε. Δεν μπορεί να υπάρχει σφραγίδα της γνησιότητας της σχέσης μας με την Εκκλησία του Χριστού. Είναι παρατηρημένο ότι οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι Άγιοι Πατέρες, πάντοτε έβλεπαν τον Επίσκοπο ως πατέρα τους. Και έχοντας αυτή την αίσθηση, και ο Θεός πληροφορεί τις καρδίες των Επισκόπων να βλέπουν και εμάς σαν δικά τους παιδιά. Σεβασμιότατε, ήταν πιο πολύ να επιμείνουμε, αλλά ας αλλάξουμε λίγο θέμα. Ήσασταν στο Άγιον Όρος και γνωρίσατε αγίους ανθρώπους. Ξέρω ότι και με τον Γέροντα Ιωσήφ, δεν ξέρω αν τον γνωρίσατε. Το Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, όχι. Το πραγματικό εκεί, παιδί. Ναι, το Γέροντα Ιωσήφ, το βατοπαιδί, ναι, σίγουρα, διότι ήταν ο γέροντάς μου πάρα πολλά χρόνια. Ναι, ναι. Να μας πείτε κάτι από αυτά που ο Γέροντας Ιωσήφ σας έχει πει για τον πατέρα Παΐσιο, για όλους αυτούς τους Αγίους, γιατί ξέρετε, σεβασμιότατε, το λέμε εμείς ότι πρότυπά μας είναι αυτοί οι Άγιοι, αυτοί που ζήσανε, αυτοί που και αγράμματοι σου μιλούσε για το Θεό και σου μιλούσε καλύτερα από όλους τους λογοτέχνες, από όλους τους θεολόγους, εμείς που έχουμε τα πτυχία δηλαδή. Ναι. Συγχωρέστε με. Εκείνο που ζει κανείς κοντά στους Αγίους ανθρώπους είναι αυτή η αμεσότητα της σχέσης τους προς τον Θεό και η γνησιότητα της εμπειρίας τους, τόσο με τον Γέροντα Ιωσήφ, όσο και με τον Γέροντα Παΐσιο και τον πατέρα Εφραίμ στα Κατουνάκια, που ήταν της ιδίας πνευματικής οικογενείας με τον Γέροντά μας, λόγω της καταγωγής τους από τον αείμνηστο και οσιότατο Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, είδαμε αυτή την συνέχεια της εμπειρίας των Αγίων, που βέβαια είναι αυτό που επαληθεύει το Ευαγγέλιο. Όταν και εγώ πρωτοπήγα στο Άγιον Όρος σε ηλικία 18 χρόνων, μόλις είχα τελειώσει το Λύκειο και πήγα εκεί και συνήντησα τους πατέρες, τότε είπα μέσα μου ότι ό,τι είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ό,τι έχω διαβάσει μέχρι σήμερα, είναι όλα αλήθεια. Διότι το είδαν μπροστά μου. Και σήμερα είμαι σχεδόν 50 χρόνων και λέω το ίδιο πράγμα και με περισσότερη βεβαιότητα, ότι οι Άγιοι είναι η επαλήθευση του Ευαγγελίου.
αλλά να πω ότι τέτοιοι μεγάλοι Άγιοι δεν βρίσκονται μόνο στις ερήμους, αλλά βρίσκονται και μέσα στον κόσμο. Έχω συναντήσει Αγίους ανθρώπους και Άγιες ψυχές μέσα στον κόσμο, μέσα στο γάμο, μέσα στα πανεπιστήμια, μέσα στις λαϊκές αγορές, παντού υπάρχουν άνθρωποι του Θεού. Και μάλιστα, επειδή είναι και αφανέστεροι αυτοί, καμιά φορά έχουν και κάτι το πιο πολύτιμο. Σίγουρα οι γέροντες, οι μεγάλοι αυτοί γέροντες, είναι στήλη της Εκκλησίας μας και δίδουν την μαρτυρία του Χριστού στην εποχή μας. Αλλά όμως πρέπει και ο λαός μας να ξέρει ότι η Αγιώτης δεν είναι μόνο στο Άγιον Όρος, ούτε μόνο στην έρημο. Η Αγιώτης είναι μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία παράγει Αγίους και ο μοναχισμός δεν είναι κάτι εκτός Εκκλησίας. Είναι γέννημα, θρέμα και παράγωγο της Εκκλησίας. Και οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι ήταν πραγματικά άνθρωποι του Αγίου Πνεύματος, τέκνα της Εκκλησίας του Χριστού. Να σας πω, εγώ επειδή όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, το λέγω και ντρέπομαι και δεν ντρέπομαι κιόλας, ήμουν κάπως σοβινιστής Αγιορείτης. Δηλαδή έτσι το πήρα το πράγμα και θεωρούσα ότι το Άγιον Όρος είναι το παν και έξω από το Άγιον Όρος δεν υπάρχει τίποτα. Κακώς, δεν μου το είπαν οι γέροντες αυτό. Αλλά εγώ έτσι το προσέλαβα μέσα στην νεανική μου διάνοια. Και όταν αναγκάστηκα να φύγω από το Άγιον Όρος, ήμουν πάρα πολύ λυπημένος και πολύ θλιμμένος. Και κάμα χρόνια να αποδεχθώ ότι θα μείνω εκτός Αγίου Όρους. Και στον πρώτο καιρό συνέχεια μέσα μου αντιδρούσα. Γιατί σκεφτόμουν πού ήμουν και πού βρέθηκα. Με ποιους έκανα καθημερινά συναναστροφή και τι άκουγα κάθε μέρα μέσα στον κόσμο. Αλλά πολλές φορές βρέθηκα και συνεχώς βρίσκομαι μπροστά σε εκπλήξεις παρουσίας τέτοιων εναρέτων ανθρώπων και τόσων Αγίων ψυχών μέσα στον κόσμο, που πραγματικά λέγω ότι το λέγω έτσι, το πιστεύω. Βέβαια δεν είμαι εγώ που θα το πω αυτό, αλλά είναι πεποίθησή μου προσωπική, ότι υπάρχουν ψυχές ανθρώπων μέσα στον κόσμο που είναι εφάμιλες των συγχρόνων μεγάλων Αγίων, αλλά αφανείς, δεν τους ξέρει κανείς. Βλέπει κανείς κατορθώματα ανθρώπων εν το κόσμο αγωνιζομένων που θα τα ζήλευαν ακόμα και μεγάλοι Άγιοι. Ο πατέρας Παΐσιος συχνά πυκνά μας το έλεγε αυτό, αλλά πού να καταλάβω εγώ τότε, με τα μυαλά που είχα δεν μπορούσα να καταλάβω. Αλλά συχνά πυκνά μας έλεγε ότι υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται στον κόσμο και είναι σε πολύ μεγάλα μέτρα, που ίσως να υπερβαίνουν και τους μεγάλους Αγίους που με τη ζωή τους και τα θαύματα τους σήμερα δοξάζουν την Εκκλησία του Χριστού. Αλλά έτσι ο Θεός οικονομεί, ώστε άλλοι να λάμπουν μέσα στο στερέωμα και άλλοι με τις προσευχές τους και μόνο να στηρίζουν την Εκκλησία. Ζωνόταν κανένα περιστατικό έτσι από τους γέροντες εδώ που σας έχουν έτσι μείνει και το οποίο... Να σας πω, ναι, κάτι που θα πω για ένα γέροντα εκτός Άγιου Όρους. Για τον γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο. Όταν ήμουν πρωτοετής φοιτητής, με παρότρεση κάποιος φοιτητό μου, πήγαμε να τον επισκεφθούμε. Εγώ δεν είχα και πολύ επιθυμία να πάω, αλλά επειδή τα άλλα παιδιά ήθελαν να πάμε, πήγα κι εγώ. Είχαν πάει κάποια άλλη ομάδα φοιτητό μας προηγουμένως και είχε πάει και ένα παιδί το οποίο ήθελε να μάθει τέλος πάντων την πορεία του μέσα στο μέλλον. Και ακούγοντας για τον πατέρα Φιλόθεο ότι έχει χαρίσματα, πήγε εκεί να τον συναντήσει. Του είπε κάποια πράγματα ο πατήρ Φιλόθεο Ζερβάκος και ήρθε πίσω μας, τα διηγόταν και κάπως έτσι άναψε την περιέργειά μας να πάμε να τον δούμε. Πήγα εκεί, ήδη ήμουν έτοιμος για να πάω στο Άγιον Όρος και μπαίνοντας μέσα στο δωμάτιο του,
του γέροντα έμεινα μια εβδομάδα μαζί του στη Μονή Λογοβάρδας. Του είπα τη γέροντα, εγώ θα πάω στο Άγιον Όρος να γίνω μοναχός. Ήμουν τότε 19 χρόνων. Του λέω, δώστε μου κάτι, μια ευλογία να σας το έχω από εσάς. Λέει, ναι, θα σου δώσω. Και σηκώστηκε από τη θέση του και έψαχνε όλο το δωμάτιο του. Τον είδα που άνοιγε συρτάρια, έκλεινε συρτάρια. Λέω, γέροντα, ότι να είναι, μην ψάχνει κάτι το ιδιαίτερο. Ένα μαντιλάκι, γιατί είδα κάτι το μαντιλάκι εκεί στο. Ένα μαντιλάκι με ένα στυλό, δεν θέλω τίποτα. Μου λέει, όχι, θα σου δώσω ένα εγκόλπιο. Λέω, τι να κάνω εγώ το εγκόλπιο, 19 χρόνων. Δεν είπα τίποτα. Ανεκάτασε όλο το δωμάτιο του. Τελικά βρήκε. Τι βρήκε, ένα πλαστικό πράγμα, εγκόλπιο, στρογγυλό. Ήταν επάνω μια εικόνα του Αγίου Νίκονος του μετανοείται. Μου λέει, πάρε αυτό το εγκόλπιο και να κηρύξεις μετάνοια. Γέλασα εγώ, του λέω, πού να κηρύξω γέροντα μετάνοια, στο Άγιον Όρος. Με κοίταξε και μου λέει, μετά τα 30 σου χρόνια. Τώρα είναι ευλογημένο. Το πήρα και λέω, ευλογημένος. Δεν κατάλαβε ότι εγώ θα πάω στο Άγιον Όρος. Τι θα κηρύξω εγώ μετάνοια. Ούτε μου έδωσα σημασία. Και μου έδωσε και μια φωτογραφία του και μια εικονίτσα του Αγίου Νεκταρίου. Και το έγραψα πίσω αυτό που μου είπε. Το έβαλα σε μια τσάντα, το ξέχασα. Ούτε το έδωσε σημασία. Πέρασαν τα χρόνια, βρέθηκα στην Κύπρο. Όταν γίνεται πρεσβύτερος... Ούτε θυμήθηκα τέτοιο πράγμα. Ούτε, και πώς το Άγιον Όρος, τι μετά είναι να κηρύξω. Ούτε στον εαυτό μου δεν μπορούσα να κηρύξω. Ούτε σκέψη ποτέ είχα ότι θα έκανα εγώ κάποια ομιλία. Ποτέ μου δεν διανοήθηκε αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση να γίνει. Ούτε και το ήθελα. Ναι, εγώ ήμουν μοναχός εκεί, υποτακτικός, δεν είχα τίποτα. Όταν βρέθηκα στην Κύπρο όμως και μου είπε ο Αρχιεπίσκοπος, ξέρεις, αν θέλεις να κάνεις κάποιες ομιλίες, μπορείς κτλ. Μου είπε και ο γέροντας από το Άγιον Όρος, να κάνεις κάτι, μίλα και λίγο στον κόσμο. Αναγκαστικά βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση. Μου έφεραν τα πράγματα μου οι πατέρες από το μοναστήρι. Από υπακοή λοιπόν. Ναι, ανοίγοντας τα πράγματα βρήκα αυτό, αν λέω του γέρο Φιλόθεου. Αμέσως θυμήθηκα αυτό που μου είπε. Να κηρύξεις μετάνοια μετά τα 30 χρόνια. Και μετά όταν έγινε επίσκοπος, θυμόμουν εκείνα τα λόγια του που μου είπε, θα σου δώσω ένα εγκόρπιο. Και λέω, πώς ο Θεός τον πληροφόρησε αυτόν τον άνθρωπο. Όταν εγώ ήμουν 19 χρόνων, και ούτε μία φορά δεν σκέφτηκα αυτό το πράγμα. Αλλά και πολλά άλλα βέβαια που δεν αφορούν τη δική μου ζωή, αλλά κοντά στους μεγάλους σύγχρονους Αγίους Πατέρες είδαμε θαυμαστά γεγονότα. Όμως σας λέγω ένα πράγμα, ότι παρόλο που μπορεί κανείς να θαυμάζει για όλα αυτά, το πιο μεγάλο θαύμα είναι η Εκκλησία. Το πιο μεγάλο θαύμα είναι η Ανάσταση του ανθρώπου μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Τα άλλα θαύματα είναι πολύ μικρότερα μπροστά σε αυτό. Γι' αυτό λέει και ο Χριστός. Ναι. Επί ενία μακολό μετανοείται. Έτσι είναι. Τα άλλα θαύματα μπορεί να έχουν καμιά φορά και πρόσκαιρη σημασία. Ενώ η σωτηρία του ανθρώπου είναι αιωνίας διαστάσεως γεγονός. Σεβασμιότατε, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα ενός πολύ πρόσφατο, γιατί θέλω να μας δώσετε μία απάντηση. Γνωστή κοπέλα, είχε αϊπνίες, κάπου βρήκε στο σπίτι της μία κούκλα με το όνομά της, ήταν δική της. Πήγα στην εκκλησία, εξομολογήθηκε, πήγα στην εκκλησία. Αν πήγε σε ένα medium, της έδωσε κάτι πιλακτά, της ζήτησε 500 ευρώ. Γνωστό μου πρόσωπο, σου λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα. Πας στην εκκλησία. Πήγε λοιπόν, άκουσε ένα κήρυγμα και στη Θεία Λειτουργία, τι είναι αυτά τα πράγματα. Το παιδί αυτό που μπαίνει, την πηγαίνει σε ένα πνευματικό, φεύγει καταχαρούμενη.
Θέλω να μας πείτε, εγώ περιέγραψα ένα περιστατικό, θέλω να μας πείτε γιατί πιστεύω σεβασμιότατε και στενοχωρούμε πολύ στο σχολείο. Βλέπω τα παιδιά, αντί να έχουν ένα σταυρό, να έχουν τα σήματα του ταοϊσμού, να έχουν σατανάδες, αγόρια. Ψήφω στο αγόρι, δεν βάζει περιδέρεια. Είδα ποτέ σε ένα μαθητή μου και να έχει μια νεκροκεφαλή επάνω. Με αλυσίδα. Και λέω, βρε παιδί μου, τι είναι το παιδί μου. Προσπαθώ κι εγώ μέσα στο μάθημα, σας παίρνω πολύ λόγο και δεν μπορούμε. Πείτε μας. Σίγουρα αυτά όλα είναι θλιβερά πράγματα και όσο και φαίνονται ακίνδυνα, σύμβολα, σατανικά, σύμβολα τα οποία εκπέμπουν ενέργειες αρνητικές, βλάπτουν την ψυχή του ανθρώπου. Και όπως ο Τίμιος Σταυρός, όπου υπάρχει, με τη χάρη του και με τη δύναμη του Χριστού μας, ευλογεί και αγιάζει τον τόπο και τον άνθρωπο, έτσι και αυτά τα σύμβολα εκπέμπουν ενέργειες κακές και τραυματίζουν τις ψυχές των ανθρώπων. Όμως, τα βλέπω κι εγώ, υπάρχουν παντού αυτά βέβαια, τα φέρουν τα παιδιά μας. Μου θυμίζει κάτι, πριν μερικά χρόνια στην Κύπρο ήρθε ένας γέροντας από το Άγιον Όρος, σεβαστός και πολύ πνευματικός άνθρωπος, και το ξεναγούσα στην Κύπρο, ήρθε για πρώτη φορά. Πηγαίνοντας στη Λευκωσία, απέναντι, πάνω στο βουνό του Πενταδαχτύλου, οι Τούρκοι έγραψαν με μεγάλα γράμματα στα τουρκικά, η Κύπρος είναι τουρκική, τι ευτυχία να είσαι Τούρκος. Και, μια μεγάλη σημαία. Ναι. Αυτό τη βλέπουμε. Και του λέω, γέροντα, κοιτάξτε τι έκαναν οι Τούρκοι, πόσο ανέσχυντοι και προκλητικοί είναι. Και μου λέει, νομίζω ότι καλά έκαναν και το έγραψαν αυτό. Και είναι καλό πράγμα. Το τι καλό να βλέπουμε τη σημαία απέναντί μας κάθε μέρα. Μου λέει, μας προκαλούν για να μην ξεχνούμε το πρόβλημα και να αγωνιζόμαστε για τη σωστή και δίκαιη λύση του. Νομίζω όταν βλέπουμε τα παιδιά μας να φέρουν νεκροκεφαλές, να φέρουν σύμβολα, να πλανώνται, να ταλαιπωρούνται και να είναι έκδηλα αυτά όλα στη ζωή τους, για μας τους ποιμένες της Εκκλησίας και για κάθε άνθρωπο της Εκκλησίας πρέπει να είναι μια πρόκληση πολλής προσευχής για τα παιδιά αυτά, πολλής αγάπης, όπως έλεγε και ο αείμνηστος γέροντας Παΐσιος, με πόνο και με αγάπη, και μετά να καταλάβουμε τη μεγάλη ευθύνη που έχουμε, γιατί αν τα παιδιά μας είναι μακράν του Θεού, σίγουρα φέρουμε και εμείς τεράστια ευθύνη και ως ποιμένες και ως γονείς και ως δάσκαλοι. Πρέπει να σηκώσουμε πάνω μας την ευθύνη για την αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό, και έτσι ο Θεός θα βοηθήσει όσες ψυχές πράγματι έχουν καλή διάθεση να το γνωρίσουν. Τα παιδιά ταλαιπωρούνται. Αυτή η ταλαιπωρία να γίνει για μας πρόκληση αγάπης και προσευχής πολλής. Αν το δει κανείς δηλαδή με ένα θετικό λογισμό, με ένα καλό λογισμό όπως λέμε, τότε μπορώ να πω ότι είναι μια κραυγή αγωνίας, κραυγή πόνου των ψυχών των παιδιών αυτό προς εμάς, για να μας δείξουν πόσο ταλαιπωρούνται και πόσο εμείς πρέπει να τους πλησιάσουμε. Όπως εκείνος ο άνθρωπος που μιλά το Ευαγγέλιο, που ήταν δεμένος με αλυσίδες, ήταν ταλαιπωρημένος από τους δαίμονες και ο Χριστός τον συνήντησε και τον ελευθέρωσε. Αν είμαστε πράγματι όπως ο Θεός μας θέλει, τότε και ο κόσμος θα ήταν πολύ καλύτερος. Έχουμε ευθύνη σίγουρα για την δυσκολία των νέων ανθρώπων σήμερα. Σεβασμιότατε, λέγοντας αυτά, αισθάνθηκα έτσι, πώς θα το πω, ότι όχι, με προκαλείτε θετικά, αλλά ως εκπαιδευτικός, ως δάσκαλος, να μας πείτε μερικά πράγματα. Είπατε για την αγάπη των παιδιών, το διαβάζουμε στους γέροντες, πείτε μας μερικά πράγματα.
εμείς ως εκπαιδευτικοί τι πρέπει να κάνουμε. Στην Κύπρο ο κόσμος τους ιερείς τους αποκαλεί δάσκαλε. Έτσι μας λένε στην Κύπρο. Δεν λένε πάτερ, αλλά λένε δάσκαλε. Φαίνεται... Και τους δασκάλους, πώς τους λένε. Δάσκαλους, το ίδιο εκείνο. Δασκάλους, ναι. Και ο Χριστός ονομάστηκε διδάσκαλος και εμείς σαν Έλληνες έχουμε μια μεγάλη παράδοση σε αυτή τη σχέση του διδασκάλου με τον μαθητή. Εκείνο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι σίγουρα ο διδάσκαλος ως παιδαγωγός δεν πρέπει να άγεται και να φέρεται από τα συναισθήματά του, αλλά από τη σωστή αντίληψη για αγωγή που έχει για τον νέο άνθρωπο. Πώς θα παιδαγωγήσει τους ανθρώπους με την αγάπη, με τα όρια που πρέπει να έχουν και με όλη αυτή τη σοφία την οποία πρέπει να επιδεικνύει σε αυτήν την προσπάθεια να καλλιεργήσει τις ψυχές των νέων ανθρώπων. Εάν ταπεινά κάποιος ζητώντας την ευλογία του Θεού στο έργο του προσπαθεί να δώσει στα νέα παιδιά αυτό που χρειάζεται, εάν προσεύχεται για τους μαθητές του, εάν βλέπει τους μαθητές του σαν πνευματικά του παιδιά και με την προσευχή του αναπληρώνει τις δικές του ανθρώπινες ελλείψεις και με ταπείνωση ζητά το έλεος του Θεού στο έργο του, νομίζω ότι ο καλός Θεός θα δώσει την ευλογία και θα καλύψει τις ελλείψεις και θα αναπληρώσει όσα δεν μπορεί ως άνθρωπος, ο διδάσκαλος να προσφέρει. Είναι μεγάλο το έργο των εκπαιδευτικών σήμερα. Έχετε όλα τα παιδιά στα χέρια σας. Είναι τεράστια και η ευθύνη, αλλά και η σοβαρότητα του έργου αυτού. Γι' αυτό και οι εκπαιδευτικοί μας χρήζουν της αγάπης μας, των προσευχών μας και της συμπαράστασής μας, όλων ανεξαιρέτως. Γιατί θεωρώ ότι έχουν το μέλλον του τόπου, της πατρίδας στα χέρια τους. Ορισμένα τα λέγοντας αυτά θυμήθηκα αυτό που μου φαίνεται ο γέροντας Αθαΐσιος, ο γέροντας Πορφύριος λέει ότι μπαίνεις μέσα στην τάξη να παρακαλείς τον Άγιο τον οποίον αγαπάς. Και από το που το έχω στο μυαλό μου βλέπω. Ναι. Και μου θυμίσατε αυτό το λόγο. Μάλιστα. Ξέρετε, δεν γνωρίζω τι γίνεται στον ελλαδικό χώρο, αλλά στην Κύπρο. Και φαντάζομαι τα ίδια και εδώ. Τα παιδιά στην εφηβεία είναι λίγο ζωηρά. Μια κοπελίτσα, δασκάλα, καθηγήτρα της μουσικής, είχε μια τάξη πολύ άταχτη. Και πήγε καημένη, ήταν και μικροκαμωμένη κοπέλα, πού να βάλει σε τάξη αυτά τα θηρία, ας πούμε, εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια. Δεν μπορούσε να τη θασεύσει την τάξη. Ήρθε λοιπόν κλαίγοντας, μου λέει, δεν μπορώ, θα παραιτηθώ, αδύνατο, δεν τα βγάζω πέρα. Φωνάζω, κάνω ρίο, με τίποτα δεν γίνεται. Της λέω, γράψε όλα τα ονόματα των παιδιών και φέρτε τα βάλουμε στη Θεία Λειτουργία και εσύ κάθε βράδυ να προσεύχεσαι και να λες τα ονόματα των παιδιών αυτό και να κάνεις 3 μετάνοιες για τα παιδιά αυτά. Πράγματι το έκανε. Σε ένα μήνα όλη η τάξη ρέπησε. Θέλω να πω ότι η προσευχή κάνει θαύματα όταν με αγάπη ο δάσκαλος ή ο γονιός ή ο πνευματικός πατέρας ή ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος προσεύχονται για τα τέκνα τους, ο δάσκαλος για την τάξη του, ο γονιός για την οικογένειά του, ο επίσκοπος για την επαρχία του, ο πρεσβύτερος για την ενορία του, τότε ο Θεός επακούει τις προσευχές και επεμβαίνει και βοηθά τους ανθρώπους. Τα παιδιά μας μπορεί να είναι εξωτερικά έτσι λίγο ζωηρά, αλλά οι ψυχές τους είναι καλές. Είναι βαπτισμένα παιδιά, έχουν τη χάρη του βαπτίσματος. Είναι καλά παιδιά, είναι πονεμένα παιδιά. Νομίζω όλη η ζωηράδα μπορεί να μεταφραστεί στα δικά μας αυτιά ως έκκληση για βοήθεια πνευματική. Σημειώτατε και κάτι ως γονείς. Γιατί ξέρετε, βρισκόμαστε σε μια δύσκολη εποχή. Βέβαια όλες οι εποχές ήταν δύσκολες.
τώρα έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις. Ναι, το βιώνω με κάθε μέρα αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι σταυρός, δεν είσαι γονιός σήμερα. Γιατί συσταυρώνεσαι σε αυτή την πορεία του παιδιού σου, στην εφηβεία του, στην νεανική του ηλικία, στα προβλήματά του. Πολλά μπορεί κανείς να πει και πολλά λέγονται κάθε μέρα. Με δύο λόγια, εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι εάν ο γονιός με ταπείνωση αναθέσει στον Θεό τα παιδιά του και πάυσει να αγχώνεται και να θέλει ο ίδιος αυτό που θέλει να κάνουν τα παιδιά του, αλλά τα αφήσει στα χέρια του Θεού και ομιλεί στον Θεό περισσότερο παρά στα παιδιά του, κυρίως από την εφηβική ηλικία και μετά, θα έχει πιο καλά αποτελέσματα. Αυτό που λέει η Εκκλησία, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Να πιστεύσουμε ότι ο Θεός αγαπάει τα παιδιά μας περισσότερο από μας. Και ο καλός Θεός έχει τη μέρημνα για τα παιδιά μας. Και εμείς θα βοηθήσουμε και με τα λόγια μας και με τα έργα μας, αλλά από ένα σημείο και μετά, κυρίως με την προσευχή μας. Η προσευχή κάνει θαύματα. Συμβασμένετε, εδώ είναι το κρίσιμο σημείο, ότι δυστυχώς και προσευχή δεν ξέρουμε να κάνουμε και πίστη στο Θεό δεν έχουμε. Τι σημαίνει πίστη? Και διανοητική. Αυτό που είπατε, να αναθέσουμε τα παιδιά μας στο Θεό, είναι μεγάλο πράγμα. Νομίζω είναι χάρης του Αγίου Πνεύματος να μπορείς να το πεις αυτό. Όχι να το πεις, γιατί το λες. Αλλά να, σίγουρα. Να αφήσεις τον εαυτό. Είναι διότι νομίζουμε ότι εάν τα αναθέσουμε στο Θεό τα παιδιά μας, πλέον θα είναι ανεξέλεκτα. Είναι διότι δεν γνωρίζουμε εμπειρικά ότι ο Θεός έχει τη μέρημνα για τα παιδιά. Είναι η πιο καλή χειρονομία που μπορούμε να κάνουμε. Το να τα δώσουμε στο Θεό και, όπως λέμε και στην καλογερική γλώσσα, να κόψουμε και εμείς το θέλημά μας. Πολλές φορές τα δικά μας θελήματα για τα παιδιά μας δυσκολεύουν τα πράγματα. Διότι έχουμε προδιαγεγραμμένα θελήματα για τα παιδιά μας. Καμιά φορά σκεφτόμαστε και τι θα πει ο κόσμος για το παιδί μου και για μένα και τα λοιπά. Και αυτά όλα γίνονται φαύλος κύκλος. Ταπεινά, ταπεινά, με εμπιστοσύνη στο Θεό, να αφήσουμε τα πράγματα στο Θεό, να κάνουμε εκείνο που εξαρτάται από μας, αλλά να μην πανικοβαλόμαστε και να μην αγχωνόμαστε. Έχει ο Θεός για όλα. Συνεχίζοντας, είπα τα ταπεινά, με εμπιστοσύνη, μεγάλες κουβέντες μας μιλάτε. Σίγουρα. Μεγάλες κουβέντες, γιατί εδώ είναι πνευματική ζωή. Είναι η βάση μας. Έχω ένα άτομα, κάνω το δάσκαλο. Μπροστά σας, πως μιλάτε, σας ευχαριστώ. Όλοι μαθητές είμαστε. Όχι, μας μιλάτε, αισθάνομαι λίγο δύσκολο. Σας μιλάτε, επειδή και ο χρόνος περνάει και ξέρετε, η κουβέντα μαζί σας είναι πάρα πολύ ευχάριστη και επειδή υπάρχει και άλλη μετά εκδήλωση, θέλω να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας. Το θεωρώ ως μια μεγάλη ευλογία του Θεού, γιατί είπαμε προηγουμένως για τον Επίσκοπο, αλλά δεν πρέπει να είναι στα λόγια, πρέπει να είναι και στην πράξη. Θεωρώ ότι η παρουσία σας και η παρουσία κάθε Επισκόπου στην εκπομπή αυτή είναι η μεγίστη ευλογία την οποία μπορεί να έχει αυτή η εκπομπή. Με αυτή την έννοια λοιπόν θα σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας, θα σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας για αυτά τα οποία μας είπατε και να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας για την αγάπη και τον χρόνο που είχατε σεβασμιότατε με αυτή τη σαφή την ταπεινή εκπομπή. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή που μου δώσατε και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η εμπειρία, η πτωχή μου μέσα στην Εκκλησία μου δίδει αυτή τη βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι παρόν στην Εκκλησία μας και ότι η Εκκλησία της Ελλάδος έχει στους κόλπους της πάρα
πολύ αξιόλογους ανθρώπους. Είσαστε ευλογημένοι από τον Θεό, έχετε Αγίους Αρχιερείς, Αγίους Επισκόπους, έχετε ένα κλήρο ο οποίος αγωνίζεται πραγματικά, μέσα στα ανθρώπινα δεδομένα βέβαια, ιδιαίτερα η ευλογημένη αυτή πόλη των Πατρών έχει τον Μητροπολίτη της, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη καλλιέργεια πνευματική και όντως κοσμεί την Εκκλησία του Χριστού μας και είναι ευλογία για την Εκκλησία σας και ευλογία και θάρρος για όλους μας να βαδίσουμε καθένας στο δικό μας δρόμο. Και παρακαλώ και τους αδελφούς μας να προσεύχονται και για μας και για την πατρίδα μας Κύπρο που αγαπά τόσο τον Άγιον Ανδρέα, τον Πολιούχο εδώ, τον Πατρό, ώστε και ο Κύριος να δώσει και στη δική μας πατρίδα τη δικαιοσύνη και την ελευθερία που τόσο ποθεί και αγωνίζεται ο λαός μας. Ευχαριστώ. Σε όσο ευχαριστώ να σας ευχαριστούμε, αγαπητοί καθηγητές, θέλω να ευχαριστήσω την Πρεσβυτέρα, την κυρία Ευγενία, για να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα και τον πολυεθνικό μας τον Δημήτρη Τσακούρη. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μας παρακολουθήσατε. Χριστός Ανέστη.